ΑΒΕΝΕΦΕΜ από τους 97 και 7, Κεντρική Μακεδονία. Λοιπόν, με τα παιδιά της πρώτης και δευτέρας λυκείου, του πρώτου λυκείου της Αλεξάνδρειας, συζητούμε μαζί τους και κάνουμε μία εκπομπή μουσική, ρωτώντας βέβαια τα παιδιά τι μουσική επιλέγουν, γιατί επιλέγουν, τις επιδόσεις τους πάνω στα μαθήματα, ποιοι είναι οι στόχοι τους, οι προγραμματισμοί τους. Να ρωτήσω και τον Αντώνη. Αντώνη. Περίμενε. Λοιπόν, για να σε ακούσουμε, Αντώνη. Άκουσα προηγουμένως ότι ήσουν και ένα συγκρότημα. Μπορώ να πω ότι ασχολήθηκα έστω και ερασιτεχνικά με τη μουσική. Είχαμε δημιουργήσει μια καλλιτεχνική ομάδα με τον φίλο μου τον Χρήστο τον Δίπλα, αλλά τη διαλύσαμε λόγω διαφοράς φιλοσοφίας. Υπήρχε διαφορά στη φιλοσοφία? Προφανώς ήθελε να ακούγεται παραπάνω από μένα. Μάλιστα. Και έληξε άδοξα δηλαδή αυτό το εγχείρημα, Δυστυχώς ναι, κανένας μας δεν ήθελε να υπήρχε τέτοια κατάληξη, αλλά τι να κάνουμε, συμβαίνουν αυτά στη ζωή. Υπάρχει ενδεχόμενο ξαναδημιουργηθεί αυτό το σχήμα, έτσι να το απολαύσουμε. Έχασε προφανώς ο κόσμος... Άμα τα βρούμε στη φιλοσοφία, μπορεί. Μάλιστα. Με το σχολείο πώς πάμε, Αντώνη? Μέτρια μπορώ να πω. Μέτρια. 15 και 8 βγάλαμε. Εντάξει. Ο καθένας όσο μπορεί. Ό,τι μπορεί και όσο μπορεί. Να προσθέσω κάτι. Μισό το λίγο. Να προσθέσω κάτι. Τα παιδιά είχαν κάνει και μία μικρή παραγωγή στο YouTube. Είχαν κάνει παραγωγή στο YouTube. Ναι, ναι, με ένα τραγούδι του. Δεν υπάρχει πλέον. Πλέον ίσως δεν υπάρχει, αλλά ήταν πάρα πολύ καλή. Λόγω των πολλών views αναγκαστικά κατέβηκε. Μας ενημέρωσαν από το YouTube ότι δεν γίνεται, θα υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Τεράστιο, έτσι. Και προφανώς έπρεπε να κατέβει. Και πήρατε απόφαση, ας πούμε, το αποσύρετε για να μην δημιουργήσετε πρόβλημα. Του της ομάδας. Έτσι. Και βεβαίως του διαδικτύου, ας πούμε, που μπορεί ο κόσμος να βλέπει έτσι, τη σελίδα αυτή και όλα τα βίντεο. Μάλιστα. Πολύ ωραία, μπράβο. Να αναφερθούμε λιγάκι κλείνοντας, ναι, κύριε Καμπάνη. Λίγο το μικρόφωνο μόνο. Να αναφερθούμε λιγάκι στο, ναι, ρόλο της μουσικής κλείνοντας, σας παρακαλώ πολύ, σαν ένα μήνυμα στην εκπομπή σας από τον Θωμά τον Βραδινό. Για να τον ακούσουμε τον Θωμά. Γεια σου, Θωμά. Θα διαβάσω ένα κείμενο για τον ρόλο της μουσικής. Λοιπόν, ρόλος της μουσικής στη ζωή μας. Όπως είχε γράψει και ο Πολύβιος, όφελος πάση με έναν τρόπο ασκεί μουσική. Δηλαδή, είναι ωφέλιμο για τους ανθρώπους να ασκούνται στη μουσική. Αυτό διότι η μουσική είναι πολιτισμός. Σε πιο προσωπικό επίπεδο, οξυγώνει το μυαλό, είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος να μας σκέφτεσαι και, και είναι μια συντροφιά που ποτέ δεν θα χάσεις. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Κάποιο άλλο από τα παιδιά θέλει κάτι να πει για να μην... Δεν υπάρχει υποθυμία από κανέναν. Ο κύριος Παρδινός. Λοιπόν, για να ακούσουμε λοιπόν και τον καθηγητή. Ευχαριστώ από μένα. Εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την φιλοξενία που είχαμε στο συγκεκριμένο χώρο και δεσμεύομαι μαζί με τα παιδιά, αν υπάρχει διάθεση, να κάνουμε μια ραδιοφωνική εκπομπή θέτοντας κάποια ζητήματα πιο συγκεκριμένα επάνω στο θέμα της μουσικής, των προτιμήσεων και όλα όσα αφορούν αυτό το κομμάτι της ζωής, γιατί η μουσική είναι μια καθημερινότητα. Την έχουμε συνέχεια δίπλα μας και πάντα μαθαίνουμε να ζούμε με αυτήν. Ευχαριστώ. Λοιπόν, αν έχουμε... ευχαριστήσουμε και εμείς με τη σειρά μας όλοι. Όχι, από το μικρόφωνο κοινό. Ναι, ναι. Ευχαριστούμε και εμείς πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Ναι. Όλα τα παιδιά, ο καθένας ατομικά και εγώ ως υπεύθυνη του προγράμματος Αγωγής Υγείας και επιφιλωσόμαθα για μια δεύτερη συνάντηση. Χαρά μας που σήμερα ήσαν εδώ προσωπικά εσείς και όλα τα παιδιά και χαρά μας για μια φορά ακόμη να ξαναγίνει αυτό και όχι μόνο μία, όσες φορές θέλετε, είμαστε στη διάθεσή σας. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημερίζουμε τους τηλεθεατές σας.
Τους ακροατές σας, συγγνώμη. Όχι, όχι, καλώς είπατε και τηλεθεατές, γιατί είναι από το διαδίκτυο. Έτσι είναι από το διαδίκτυο. Όπως επίσης θα το δουν και από το διαδίκτυο, γύρω στο βράδυ θα είναι αναρτημένο στη σελίδα μας. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν,